τον Ανδρέα. Σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξη που υπήρχε από τη δεκαετία του 2000 και μετά, μόνο η αριστερά έκανε κριτική που πάει σε αυτό το πράγμα. Και πήγαινε στα βράχια. Και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν έκανε κάποιος άλλος κριτική. Δεν έκανε κάποιος άλλος κριτική. Συμφωνώ μαζί. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρίδη ότι το μνημόνιο δεν φταίει προφανώς για τη χρεοκοπία της χώρας. Αλλά οι μνημονιακές πολιτικές φταίνε για την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, αντί να ξεπεράσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μέσα από ένα προφανώς σημάζεμα σε σχέση με δαπάνες, ενώ μη μισθολογικές, και που υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο. Έτσι, και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, ότι το δημιούργησε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, επειδή πολλή συζήτηση περί δημοκρατία. Από Δευτέρα ξαναξεκινάει το briefing, εξ όσων γνωρίζω, μετά από χρόνια. Και δεν είναι μόνο θέμα των δημοσιογράφων αυτό, είναι θέμα μιας διαδραστικής επικοινωνίας. Ξεκινάει η ώρα του Πρωθυπουργού, που θα πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάνε οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με το μνημόνιο και με τις ευθύνες, με τις διατυπώσεις των απόψεων του πώς φτάσαμε, τι φτάσαμε κτλ. Από ό,τι φαίνεται αρκετά κόμματα θέλουν να γίνει επιτέλους αυτή η συζήτηση. Και επίσης νομίζω ότι το μεγάλο αίτημα για κοινωνική δημοκρατία και για να πληρώσουν πραγματικά κάποιοι οι οποίοι εσκεμμένα, συνειδητά, κατ' εξακολούθηση και διαχρονικά κερδίζουν σε αυτή τη χώρα σε βάρος των πολλών, αυτά τα αιτήματα, αυτό αποκάλεσα προηγούμενα μεροληψία, είναι στο επίκεντρο της δικιάς μας προσοχής, των νομοθετημάτων που φέρνουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία και την άλλη εβδομάδα. Αλλά όμως φοβάμαι την άλλη εβδομάδα από την θα μιλήσουμε και για την. Για άλλη μια φορά δεν θα γίνει. Σωστά. Δεν θα γίνει. Καλά, καμία εξεταστική μέχρι σήμερα. Την πολιτική επιστράτευση. Υπάρχει και μεγάλη. Τελειώνουμε με την πολιτική επιστράτευση. Τελειώνουμε με τα πειθαρχικά που δεν είχαν κανέναν εργαζόμενο μέσα. Τα πειθαρχικά. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, εννοώ ότι. Έχω ένα πίνακα εδώ να σας δείξω. Έχω ένα πίνακα εδώ να σας δείξω για τα πειθαρχικά. Όχι, μην πάμε. Μην μου δείξετε πίνακα. Εδώ πέρα για τα πλαστά δικαιολογικά τα οποία καλύπτεται. Για τα οποία καλύπτεται. Γιατί σας βολεύει. Θέλετε να ξαναφέρετε τους συνδικαλιστές. Αν είναι δυνατόν τώρα. Εσείς είστε στις κυβερνήσεις που δημιουργήσατε όλο αυτό που προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τώρα, το τι υποφέρω. Όχι, δεν κύριε λέγεται. Βούτσι, εσείς δεν θέλετε να καλύψετε. Και βγαίνετε και τιμητής. Βγαίνετε και τιμητής. Με τους οποίους έχετε. Τι έχετε με τον συνδικαλισμό. Έχω έχετε πρόβλημα. Με τη δημοκρατία. Με τη δημοκρατία δεν έχετε πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι εσείς με τη δημοκρατία δεν έχετε πρόβλημα. Ο συνδικαλισμός είναι ένας από τους πυλώνες. Καταλάβετε το κάποτε. Τη δημοκρατία. Είναι, κύριε Μητσοτάκη. Όσο θέλετε και θα απαντήσω εγώ στο τέλος. Να σα δώσω την ανάθεση τη θέση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Βεβαίως να μου τη δώσετε. Βεβαίως να μου τη δώσετε. Εδώ να μου τη δώσετε. Να μου τη δώσετε γιατί εμείς. Στη διάβγεια είναι. Ναι, ναι. Τι κάνατε, κύριε Μητσοτάκη. Κάναμε διαγωνισμό. Καθόλου. Κάναμε διαγωνισμό. Δεν τρέπεσαι να τα λέτε αυτά. Δεν τρέπεσαι να τα λέτε. Δεν τρέπεστε, να τα λέτε. Αλλάξατε αυτά. Τον όρο. Άκου, αλλάξατε τον όρο. Πολιτό του κυρίου, κυρίου Μανιάτη να προσληθεί. Βγάλατε τη γλώσσα των γερμανικών. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά. Να ψεύδεστε έτσι ασύστολα. Γιατί ψεύδεστε. Όχι, θα απαντηθεί αυτό. Θα απαντηθεί, αλλά να χαμηλώσουμε. Πώς ψεύδεστε. Θα απαντηθεί. Εμείς ψεύδεστε. Διαβάστε. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Είχα τη δυνατότητα, κύριε Ευαγγελάτο, βάσει του νόμου, ναι, να επιλέξω για το ΕΚΔΑ όποιον ήθελα. Μάλιστα. Τι έκανα. Έκανα έναν διαγωνισμό, έβαλα μια ανεξάρτητη επιτροπή, μας πρότειναν τρεις, διαλέξαμε τον έναν. Εσείς ξέρετε ποιον διορίσατε. Τον σύντροφο υπουργού σας. Αυτό κάνατε εσείς. Καλά, αν δεν έχει καμία σχέση. Τέτοιο ζήτημα. Βεβαίως και το βάζω. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς μιλάτε για οικογένεια. Βεβαίως και το βάζω. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό θα γράψει tweet. Γιατί, αυτό θα γράψει tweet. Δεν κατάλαβα. Μιλάτε εσείς για οικογένεια. Δεν κατάλαβα.